Κέφι γνώσης, χιούμορ, ταξίδια και 1.000.000 δραχμές μετρητά στον καλύτερο. Φίλοι τηλεθεατές, καλησπέρα. Στον Αντένα ο καλύτερος κερδίζει. Σκηνοθέτης ο Μεγακλής Βιντιάδη. Κυρίες και κύριοι, ο Μίλτος Μακρύδης. Καλησπέρα λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σας εκεί. Και καλώς ήρθατε για μία ακόμα φορά εδώ στον Αντένα που κάθε απόγευμα. Να. Ο καλύτερος κερδίζει γι' αυτό. Θα κάνουμε ένα πάρα πολύ μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Μη φύγει κανείς. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας. Και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο κυρίως μέρος του παιχνιδιού μας. Και όπως κάθε απόγευμα θα ξεκινήσουμε απόψε με τα δώρα. Τα δώρα για τα οποία παίζουν οι παίκτες μας. Πάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η ηλεκτρική σκούπα Hoover σας προσφέρει 1.000.000 δραχμές μετρητά. Ηλεκτρική σκούπα Hoover. Εφεύρεση Hoover. Και μαζί ένα ταξίδι εκδρομή 4 ημερών για 2 άτομα στο Παρίσι. Σας το προσφέρει η Silicone Skin. Silicone Skin για λαμπερή νεανική επιδερμίδα. Αυτά είναι τα δώρα μου. Ευχαριστώ, Μαρή. Λοιπόν, και αφού είδαμε τα δώρα για τα οποία παίζουμε έτσι και έχει ανέβει ακόμα περισσότερο το ηθικό, από όσο ήδη ανεβασμένο ήταν, να γνωρίσουμε τους 4 παίκτες που μας υποδεικνύει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στο ξεκίνημα κάθε παιχνιδιού ως επικρατέστερους για να φτάσουν στον τελικό. Ξεκινάμε απόψε με τον Γιάννη Γεωργίου. Καλησπέρα, Γιάννη. Τι κάνεις, είσαι καλά? Ναι, καλά. Ωραία. Με τι ακριβώς ασχολείσαι? Είμαι μηχανικός. Είσαι μηχανικός, με τι? Η ειδικότητά μου είναι περισσότερο σε μηχανές συσκευασίας. Σε μηχανές συσκευασίας είναι... Ό,τι έχει σχέση με συσκευασία. Μάλιστα, είναι μια εξειδίκευση. Τσιγάρα, αυτή. Τσιγάρα, καραβέλες, μπισκότα, οτιδήποτε έχει σχέση. Μάλιστα, με είναι δύσκολη δουλειά αυτή? Όχι, αρκεί να έχεις κέφι και για αυτό που κάνεις. Μάλιστα. Και γιατί ήθελες να ασχοληθείς συγκεκριμένα με αυτό το τομέα της μηχανικής? Ο τομέας αυτός έχει πολλές περιπλοκές. Και είναι πολύ διόρυθμο επάγγελμα. Μάλιστα. Δηλαδή πρέπει να εξασκείς πάρα πολύ το μυαλό σου για να δίνεις λύσεις, ας πούμε, σε διάφορα προβλήματα που δημιουργούνται. Μάλιστα. Λες ότι ντρέπεσαι, αλλά το κάνεις. Φωνάζεις την αρβωνιαστικιά σου. Σούλη. Πολύ ωραίο αυτό. Γιατί? Σου θυμίζει κάποιο φίλο σου, κάτι? Όχι ακριβώς, αλλά πιστεύω ότι με το να την φωνάζω Σούλη την αισθάνομαι φίλο μου. Α, έτσι. Mm-hmm. Μάλιστα. Θεωρείς ότι είναι σημαντικό σε μια σχέση να είσαι καταρχήν φίλο. Και μετά σύζυγος, εραστής, όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σου τη δίνει ο γείτονος γιατί μένει δίπλα σου. Ναι, εσύ θα ήθελες. Όχι, θα ήθελα να έμενε κάπως μακρύτερα. Γιατί? Εντάξει, για διάφορους λόγους. Θέλεις τη μοναξιά? Όχι ακριβώς, για το πάρκινγκ. Μπορεί για τυχόν να ψήνει μπριτζόλες για μένα να μην παίρνουν οι μυρωδιές. Τέτοια πράγματα, ναι. Έχεις, ας πούμε, αντίρρηση στο μενού, θα θέλεις να φάει κάτι άλλο? Βεβαίως. Να φάει και λίγο ρύζι. Τι? Να φάει και λίγο ρύζι. Να φάει και λίγο ρύζι, να το ξέρει άλλο. Σωστά, φάτε και λίγο ρύζι, κύριε. Και τι, του κάνεις καμιά φορά παρατήρηση, τίποτα? Όχι. Σου κάνει εκείνος? Όχι, τίποτα, έτσι. Το βράδυ τίποτα τον ενοχλείς, κάνεις το ρύπους, τέτοιο, όχι. Πάρα πολύ ωραία. Με το Σούλι τίποτα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Καλή επιτυχία σου, εύχομαι να περάσεις καλά. Και συνεχίζουμε με τον Νίκο Τσάκωνα. Καλησπέρα, Νίκο μου. Καλησπέρα, Νίκο. Τι κάνεις, σε καλά? Μια χαρά. Ωραία. Δεν ασχολείσαι με κάτι αυτόν τον καιρό. Αλληλία. Παρ' όλα αυτά, τι σ' αρέσει να κάνεις, σε τι έχεις ειδικευτεί, τι έχεις σπουδάσει? Έχω πάει στην Κορέλκο, τεχνικός κομπιούτερ. Τεχνικός κομπιούτερ, ναι. Μάλιστα, ναι. Αυτό μου αρέσει, αλλά περιμένω ακόμα να πιάσω δουλειά. Μάλιστα. Και στο ενδιάμεσο, ως χόμπι σου έχεις τη μουσική από ό,τι γράψεις εδώ, ναι, έτσι, ναι. Είσαι DJ, ας πούμε. Ναι, τι είδους μουσική ακούς? Τα πάντα. Και ξένα και ελληνικά? Και ξένα και ελληνικά. Μάλιστα. Από Έλληνες τραγουδιστές, ποιος αρέσει, τραγουδίστριες, καλλιτέχνες γενικά? Η Μαρινέλα μου αρέσει πολύ. Ναι. Και ο Πάριος. Και σε ποιον δεν αρέσει? Και ο Πάριος. Πάρα πολύ ωραία, μαζί σου εγώ. Από ξένους? Από ξένους πιο πολύ ακούω εμπορική μουσική. Ναι. Από τα κλασικά, Phil Collins μου αρέσει πολύ. Οι Pink Floyd μου αρέσαν παλιότερα. Πάω, και τώρα δεν σ' αρέσουν δηλαδή? Πιο πολύ, πιο παλιά. Πάω, με τσακίζεις τώρα αυτό που μου λες, γιατί εγώ ξέρεις, ακούω Pink Floyd, τα κρίζω.
Σοβαρά το λέω αυτό τώρα, δεν κάνω πλάκα. Εγώ δεν δακρύζω. Στη συναυλία που είχε γίνει πριν από μερικά χρόνια στο Ολυμπιακό Στάδιο, είχε πάει. Ναι, ναι. Με το που πέσαν οι πρώτες παινιές από το Sign on You, το θυμάσαι. Χαμός. Κλάμα, δεν μπορούσα να κρυφτούμε τίποτα. Αλήθεια το λέω. Σοβαρά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το Pulse το καινούριο, το έχεις το CD, το διπλό που έχει το λεδάκι εκείνο. Όχι. Όχι, όχι. Καλά, να τα ακούσει, φοβερό. Φοβερό, καταπληκτικό. Λοιπόν, ποτέ δεν θα μπορούσα να, σε ρωτάμε και λες, ποτέ δεν θα μπορούσα να φάω κινέζικο φαγητό. Για ποιο λόγο? Δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν σ' αρέσει τι, η γλώσσα, το φαΐ? Το φαγητό. Το φαγητό, έτσι. Γιατί? Ίσα ίσα είναι και πολύ ελαφρύ. Μπορείς να φας τόνους φαΐ και σε μία ώρα θα έχεις χωνέψει όλα. Είναι πολύ ελαφρύ, είναι στον ατμό. Μάλλον δεν είναι οικονομικό αυτό. Ποιο? Να τα έχεις χωνέψει μία ώρα όλα. Οπότε προφανώς πιπάς τρία κοψίδια να πούμε. Ε, είσαι μιλιπόθυμος μέχρι την επόμενη μέρα το μεσημέρι και είσαι κύριος, έτσι. Δεν ξοδεύουμε, κάτι είναι και αυτό. Ωραία. Πάντα ήθελες να κερδίσεις το λότο, έτσι. Και τι κάνεις γι' αυτό? Μανιώδης παίχτης. Ναι, δηλαδή ας πούμε λες, χάνεις εσύ, ξαναπέζω εγώ. Χάνεις εσύ, ξαναπέζω εγώ. Μανία, μπράβο, συνέχισε με την επιμονή, θα του πάσει το τσαμπούκα, είμαι σίγουρος κάποια στιγμή. Να δούμε. Ωραία, να περάσεις καλά, μεγάλε μου εδώ. Συνεχίζουμε με την Αγγελική Μίτσου. Γεια σου, Αγγελική μου. Λοιπόν, τι κάνεις καταρχήν, είσαι καλά? Μια χαρά. Μια χαρά, όμορφα. Καλά, εσύ τόσο νέα κοπέλα και έχεις προλάβει και έχεις και δύο παιδιά. Βέβαια. Δύο παιδιά ετών, ονόματα, φίλο. 6 και 4,5. Δημήτρης και Ηλίας. Δημήτρης και Ηλίας, έτσι. Μάλιστα. Ποιος είναι ο Δημήτρης, ποιος είναι ο Ηλίας? Ο μεγάλος ο Ηλίας, ο μικρός ο Δημήτρης. Πάρα πολύ ωραία. Ο μεγάλος έχει αρχίσει τώρα δηλαδή και μπλέκεται με νηπιαγωγία, με τέτοια, με πρώτη δημοτικού. Πρώτη δημοτικού, έτσι. Ναι, δεν τα θυμάμαι. Το πάνω. Μαγκάκι. Το μαγκάκι της ιστορίας, ναι. Είναι φασαριόζος εκεί και τέτοια. Ου, δερμάτινα, σπιρούνια. Σοβαρά. Πιστόλια και καυτές έλες. Ε, τον Ηλία το άτιμο και πειραχτήρι. Μηχανάκια, εκεί, άγρια, γκάζια. Αχ, όχι, με τα μηχανάκια μην μου το κάνεις αυτό. Αυτό με στεναχωρεί τώρα που μου λες. Και εγώ το ίδιο, και εγώ. Διότι αυτό με τα μηχανάκια τα ακούω και εγώ, τρέμει και η καρδιά μου, ειλικρινά σου. Προσπαθώ να τον αποτρέψω, αλλά τίποτα. Να σου πω την αλήθεια, δεν θα κάνει κακό αυτό που λες. Μπορεί να είναι σοκ στην αρχή, αυτό που θα σου πω, αλλά εν πάση περιπτώσει όμως νομίζω θα αποτρέψει. Ναι. Πήγαινε τον καμιά μέρα, καμιά βόλτα από το ΚΑΤ, από κανένα τέτοιο. Θα πάθει σοκ, αλλά εν πάση περιπτώσει θα μάθει να προσέχει πάρα πολύ και να μην καβαλάει αυτά τα πράγματα. Ναι. Διότι καταλαβαίνω, είναι ευκολία μερικές φορές κτλ. Αλλά η πιτσιρικαρία, ξέρεις, θέλει την ταχύτητα. Ναι. Δεν το θέλει για μέσον, το θέλει για επίδειξη κτλ. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Έχω χάσει φίλους μου από μηχανές. Δεν κάνει. Μπράβο. Λοιπόν, ποτέ δεν θα μπορέσεις να ξεχάσεις, βέβαια, το ωραιότερο πράγμα που συνέβη στη ζωή σου. Τη γέννηση των παιδιών σου. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι. Η κάθε μάνα, αυτό δεν θα μπορέσεις να ξεχάσεις ποτέ. Μόνο η δικιά μου μάνα κάνει επεγνωσμένες προσπάθειες να το ξεχάσει. Αλλά όλοι το θυμίζουμε. Αυτό είναι το άσχημο. Λοιπόν, και λες πάντα ήθελες να γίνεις υπάλληλος στον Αντένα. Μάλιστα, γιατί θέλεις έτσι τον κόσμο της τηλεόρασης και αυτά, τέτοια πράγματα. Και πώς τον φαντάζεσαι αυτόν τον κόσμο, δηλαδή? Έχω πάει έτσι πολλές φορές στα γραφεία. Ωραία. Υπάρχει κινητικότητα και τα λοιπά. Ναι. Μέρα νύχτα, δεν με νοιάζει. Ναι, δεν σε νοιάζει αυτό. Ναι. Και νομίζεις δηλαδή ότι αυτός ο κόσμος της τηλεόρασης είναι ένας κόσμος αγγελικά πλασμένος, αυτή την εντύπωση έχεις? Ξέρω ότι είναι και πιο μέσα, αλλά εντάξει. Ναι, γιατί κάθε άλλο παρά αυτό συμβαίνει, έτσι. Αυτό το λέω με σιγουριά. Λοιπόν, ο γείτονα σου τη δίνει γιατί δεν σε αφήνει να κάνει πάρτι κάθε μήνα. Καλά, τι έχει να γιορτάσει κάθε μήνα, βρεκούπουλα μου, και να κάνει πάρτι? Μ' αρέσει να κάνω πάρτι και. Να μαζεύει φίλου, να μαγειρεύει, να κάνει τέτοια πράγματα κτλ. Ναι. Με το σύζυγο κάνετε έτσι, πηγαίνετε σε φιλικά πολύ σπίτια. Συχνά, πάρα πολύ συχνά. Ναι. Σχεδόν κάθε μέρα στο σπίτι μα έρχονται, πάνε. Υπάρχουν ακόμα αυτά τα πράγματα. Μπράβο, ρε παιδί μου. Μπράβο που μερικοί τα κρατάμε αυτά. Μπράβο, μαζί σου εγώ. Καλή επιτυχία σου, εύχομαι να περάσει καλά. Και τελειώνουμε με την Δήμητρα Μπουκουβάλα. Γεια σου, Δήμητρα. Τι κάνεις, καλά, γλυκιά μου? Καλά. Ωραία. Ποτέ δεν θα μπορέσεις να ξεχάσεις, λες, την πενταήμερη εκδρομή στη Ρόδο με το σχολείο. Ναι. Και εγώ εκεί είχα πάει, στη Ρόδο με το σχολείο. Ναι. Εγώ θα ήθελα να την ξεχάσω, να σου πω την αλήθεια. Γιατί ήμουν υπεύθυνος της εκδρομής και ό,τι γινότανε, με παίρνει τηλέφωνο. Κύριε Μαγκρίδη, ναι, πάλι πετάξανε πως τον απορριπαντικό στην πισίνα. Κύριε Μαγκρίδη, ναι, πάλι φύγανε δύο στρώματα από το παράθυρο. Ξέρεις διάφορα τέτοια. Ναι. Πάντως εκείνες οι εποχές είναι καλές. Όντως. Μόνο η πενθήμερη εκδρομή σου λείπει και όλα τα μαθητικά σου τα χρόνια? Όχι ακόμα, γιατί είναι πρόσφατα. Ναι. Ναι. Και όμως εμένα μου λέγανε όταν ήμουν μικρός, εντάξει, τώρα δεν σε αρέσει το σχολείο, αλλά θα δεις μετά που θα σου λείπει, θα δεις μετά που θα σου λείπει. Δεν καταλαβαίνω τι λέγανε. Όταν περάσανε, ξέρω εγώ, 650 ώρες σκοπιά στο στρατό, 700, δεν ξέρω πόσες,
σκεφτόμουν το σχολείο και έλεγα μακάρι να είχα όλη την ημέρα ιστορία. Αρχαία, τέτοια πράγματα. Καλύτερα θα πέρναγα, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, και ποτέ θα μπορούσες να ζήσεις χωρίς όνειρα. Τι όνειρα κάνεις? Γενικά, όνειρα για το μέλλον, για τη ζωή μου γενικά, για τον κόσμο, διάφορα. Τι θα ήθελες να γίνεις λοιπόν, με τι θα ήθελες να ασχοληθείς? Θα ήθελα να ασχοληθώ, δεν έχω σκεφτεί ακόμα κάτι το ιδιαίτερο, αλλά γενικά τα όνειρά μου δεν πάβουν να... Ναι, σκέφτεσαι να παντρευτείς κάποια στιγμή? Γιατί όχι. Είναι μια καλή πρώτη ασχολή αυτό. Ναι. Καλό είναι. Γιατί όχι. Σταθερό εισόδημα. Όλες οι γυναίκες νομίζω λίγο πολύ το θέλουν αυτό. Ναι, ναι, αυτό είναι γεγονός. Και εμείς οι άντρες, να σου πω την αλήθεια. Και ας λένε ότι δεν το θέλουν. Ναι. Κατά βάθος θέλουν. Ξέρεις, σε βλέπω ενημερωμένη στο σπορ. Ε. Μπράβο. Καλή επιτυχία σου, εύχομαι να περάσει καλά. Λοιπόν. Γνωρίσαμε λοιπόν τους τέσσερις παίκτες μας. Εμείς όμως έχουμε εδώ 150 ζωή να έχουν και όλους τους βλέπω χαμογελαστούς και το ευχαριστεί την ψυχή μου. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους σας. Και σε εσάς εκεί, καλή διασκέδαση, να περάσετε καλά. Να δούμε την πρώτη ερώτηση, παρακαλώ. Θαυμάστε τον Ντέμι Ρούσο που έλεγε το πάρα πολύ γνωστό εκείνο. Ντρίγκι, 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 μάνα μου. Ντρίγκι, κάνει παραμάνα μου. Δρίγκι το ζωνάρι σφίγγει, δρίγκι από μίγα βγάζω ξύκι. Τελείωσε ο χρόνος, για να δούμε πόσοι θυμηθήκατε ποιο ήταν ο τίτλος του τραγουδιού του Ντέμι Ρούσου. Μάλιστα, τρίγκι, 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 μάνα μου, τρίγκι, 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 τρίγκι. Δήμητρα, γλυκιά μου, μόλις κατέβει το μικρόφωνο βέβαια, θα μπορέσω να σου πω τα υπόλοιπα. Πώς παρασύρθηκες, δεν μπορώ να καταλάβω. Και μου έδωσε την απάντηση 3. Ντρίγκι το ζωνάρι σφίγγει. Πώς ήρθε, παιδί μου, γλυκό? Όχι, κατά λάθος. Α, κατά λάθος. Το έχει κάνει και κανείς άλλος επίτηδες εδώ μέσα, να σου πω. Έχουμε κάνει, είσαμε 300 επεισόδια. Όλοι κατά λάθος το παθαίνουν. Τι πράγμα αυτό. Λες να μην το ήξερα. Λες να μην το ήξερα. Το ξέρες? Για τραγουδήσε μου το. Α, δεν μου έρχεται. Α, δεν σου έρχεται. Καλά, εντάξει, λοιπόν, δεν πειράζει. Στο τρίτο μέρος του παιχνιδιού μπορείς να ξαναπαίξεις. Ωραία, ένα χειροκρότημα, δεν είναι κακό, μπράβο. Καλά, ξεκίνησες. Καλά, το πήγες. Ευχαριστώ. Ο Γιάννης, ο Νίκος και η Αγγελική όμως είναι μέσα στους 130 παίκτες που συνεχίζουν στην επόμενη, τη δεύτερη μας ερώτηση. Τι βλέπουμε? Αν πούμε για κάποιον πως η γλώσσα του κόβει και ράβει. Έτσι, η γλώσσα του κόβει και ράβει. Εννοούμε πως. Προσέχει πολύ τι λέει, είναι πολύ φλίαρος, έγινε εμποροράφτης ή κρίμα είναι φαφούτης. Τελείωσε ο χρόνος. Για να δούμε λοιπόν τι λέμε, γι' αυτόν τι εννοούμε όταν λέμε η γλώσσα του κόβει και ράβει. Εννοούμε ότι είναι πολύ φλίαρος και το σωστό είναι τούτο, ναι. Oh, ναι. Χάσαμε μόλις 8 παίκτες από τη δεύτερη ερώτηση και περνάμε κατευθείαν στην τρίτη μας ερώτηση με 122 παίκτες, μέσα στους οποίους είναι και ο Γιάννης, ο Νίκος και η Αγγελική που πριν από λίγο γνωρίσαμε. Για να δούμε την ερώτηση, παρακαλώ. Ζαχαρίας Παπαντονίου. Σε μια ρόγα από σταφύλι έπεσαν 8 σπουργίτες. Τσιριτήρι τσιριτρό, τσιριτή τσιριτρό. Και μελώσανε τα χείλη και τους τσάκωσε ο Μπίλι και τους πόνεσε η κύλη και τρογόπιναν οι φίλοι. Διαλέξτε ένα από αυτά τα τέσσερα, παρακαλώ. Τελείωσε ο χρόνος και οι παίκτες μας απάντησαν. Και τους τσάκωσε ο Μπίλι, ένα, καλό. Μπράβο, παιδιά. Και τρογόπιναν οι φίλοι, βέβαια είναι το σωστό. Ωπα, το κεφάλι μου ήτανε τούτο, ναι. Έπεσε το κεφάλι μου στη μέση. Μισό λεπτό παρακαλώ. Είμαι και κεφάλας ο άτιμος. Τι να κάνω. Μαρία μου, πώς σου ήρθε αυτό και του τσάκωσε ο Μπίλι? Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβες ποιο. Δεν ξέρω τι πάτησα. Ξέρεις κανένα Μπίλι, τίποτα, κανένα Βασίλη? Πολλούς, εντάξει. Ξέρεις, είχες κανένα από αυτούς στο μυαλό σου? Συγκεκριμένα το σπουργίτιο. Κανένα, έτσι. Μάλιστα. Δεν το θυμάσαι που λέγες. Σε μια ρόγα από στο φίλι έπεσαν 8 σπουργίτες. Τσιριτήρι τσιριτρό. Τσιριτήρι τσιριτρό. Στο αναγνωστάρι δεν το είχαμε κάπου στην πρώτη Δευτέρα? Το γράφει εδώ πουθενά. Σε κάτι τέτοιο δεν ήταν, ναι. Είχαν αλλάξει τα χρόνια. Στη Δευτέρα, το θυμάστε? Μπράβο, καλό. Α, είσαστε δασκάλα. Λοιπόν, ωραία. Στο τρίτο μέρος του παιχνιδιού θα μπορείς να ξαναπαίξεις, εντάξει. Ρίξε μου ένα χαμό και να το ευχαριστηθώ. Έτσι, μπράβο, ναι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ο Γιάννης, ο Νίκος και η Αγγελική μαζί με άλλους 82 παίκτες είναι μέσα στο παιχνίδι και περνάνε στην επόμενη μας ερώτηση. Για να τη δούμε, παρακαλώ. Στη στεριά δεν ζει το ψάρι. Αυτό δεν είναι. Ναι. Ούτε ανθός στην αμμουδιά,
Οι σουλιώτισες δε ζούνε με έναν άντρα μοναχά. Στο χαρέμι του αγά, δίχως την ελευθεριά, δίχως τον Αλή Πασά. Το τραγούδι του χορού του Ζαλόγκου είναι αυτό. Το έχει πει βέβαια και ο Τζίμις Πανούσης, με δικά του λόγια. Για να δούμε λοιπόν εδώ τι έχει γίνει και τι έχετε πει και τι έχετε απαντήσει. Ναι, δίχως την ελευθεριά. Σωστό. Πάρα πολύ ωραία. Όμορφα. Δυνατά. Ως εκ τούτου λοιπόν, με τους... Καλά, μην νιώθεις άσχημα. Σε βλέπω καταρακωμένη, ας πούμε, αυτό. Γιατί, τι συνέβη, ε? Τα μπέρδεψα. Α, ήξερες τι πάτησες πάντως, έτσι. Καλό αυτό. Πάτσε το 4. Δηλαδή, είπε ότι και οι σουλιώτσες δεν ζουνε δίχως τον Αλή Πασά. Σαν μια επαφή δεν παίζει ρόλο. Μαζί σου εγώ. Εντάξει, Μαρινά μου, στο τρίτο μέρος του παιχνιδιού θα είσαι πάλι κοντά μας να ξαναπαίξεις, έτσι. Μπράβο, ορίστε. Άνθρωπος που χάνει και το ευχαριστεί την ψυχή του. Λοιπόν. 80 παίκτες για την επόμενη μας ερώτηση. Τη βλέπουμε. Οι φίλες μου θέλουν να πάνε στο Άγιο Όρος. Απαγορεύεται όμως η είσοδος σε γυναίκες. Απαγορεύεται όμως να μασάνε τσίχλα. Όχι, όχι, απαγορεύεται να πάρουν το κινητό τηλέφωνο. Ή μάλλον απαγορεύεται να βάλουν zip kilot. Είναι και η προφορά που ανέδειξε την απάντηση, βέβαια, το καταλαβαίνω αυτό. Για να δούμε όμως τι απαντήσατε. Ναι, απαγορεύεται η είσοδος σε γυναίκες. Ναι. Ωραία. Γιατί σε αυτή την τελευταία ερώτηση, πριν περάσουμε στην χρονομετρημένη, δηλαδή σε αυτή που κάναμε τώρα, ήσασταν όλοι σωστοί. Γουρλίδικο αυτό. Μακάρι να τα πάτε καλά και εδώ. Διότι μόνο 10 από εσάς θα περάσουν στο δεύτερο μέρος του παιχνιδιού. Οι 10 σωστοί και γρηγορότερα από τους υπόλοιπους σωστούς. Καλή επιτυχία εύχομαι σε όλους. Άσε λίγο να σπέσει η ζακέτα, το χέρι σε πάνω στο πληκτρολόγιο. Μπράβο εκεί, να είσαι έτοιμη. Λοιπόν, καλή επιτυχία, σε εύχομαι να δούμε την ερώτηση, παρακαλώ. Ο Θανάσης δεν κατάλαβε πότε ήρθε η Μαρία, γιατί είχε βυθιστεί στη ρέμβη του. Προσέξτε, στη ρέμβη του. Θέλω να πω δηλαδή πως ψάρευε στην πισίνα, έκανε αφρόλουτρο. Διατελούσε αναφασία, ονειροπολούσε. Καταλάβατε. Τελείωσε ο χρόνος και οι παίκτες μας απάντησαν. Εδώ το βλέπουμε τι απάντησαν. Ονειροπολούσε περισσότεροι και αυτό το σωστό. Λοιπόν, και ο Νίκος και ο Γιάννης και η Αγγελική απάντησαν σωστά. Δυστυχώς κανείς από αυτούς όμως τόσο γρήγορα όσο χρειαζόταν για να είναι μέσα στη δεκάδα. Πολύ λυπάμαι, παιδιά. Ελάτε να δούμε ποιοι ήταν οι 10 γρηγορότεροι και να τους χειροκροτήσουμε όλοι μαζί. Είναι η Ασπασία Αρχοντά, ο Δημήτρης Κανελόπουλος, ο Γιώργος Μιλωνάκης, η Μαρία Σουφάκη, η Βάνα Παρλαλή, η Δήμητρα Βαράπη, η Πατία Μπινίκου, ο Παντελής Αντωνόπουλος, ο Μιχάλης Γεροταράς και ο Γιώργος Σταυράκης. Ο καλύτερος κερδίζει. Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να κερδίσετε και εσείς, γράψτε στη διεύθυνση ταχυδρομική θηρίδα 61100 151-10 Μαρούσι. Επίσης μπορείτε να συμπληρώσετε το κουπόνι με τις οδηγίες στο 7 μέρες TV αυτή της εβδομάδος ή να μας τηλεφωνήσετε στο 090 24 25 50. Εδώ είμαστε λοιπόν, το δεύτερο μέρος του παιχνιδιού μας και ελάτε να δούμε από κοντά τους 10 που πέρασαν σε αυτή εδώ τη φάση. Είναι η Δήμητρα Βαβαράπη. Γεια σου Δήμητρα μας. Ο Δημήτρης Κανελόπουλος. Καλησπέρα Μίλτο. Γεια σου Δημήτρη. Ο Μιχάλης Γεροντάρας. Γεια σου Μίλτο. Καλησπέρα Μιχάλη μου. Ο Γιώργος Μιλωνάκης. Καλησπέρα Μίλτο. Καλησπέρα Γιώργο μου. Η Μαρία Σουφάκη. Γεια σου Μίλτο. Γεια σου Μαράκη μου. Ο Παντελής Αντωνόπουλος. Καλησπέρα Μίλτο. Ωραίος δε. Η Βάνα Παρλαλή. Γεια σου. Καλησπέρα Βάνα μου. Υπέροχα μάτια έχεις. Ασπασία Αρχοντά. Γεια σου Ασπασία μου. Ο Γιώργος Σταυράκης. Καλησπέρα Μίλτο. Καλησπέρα. Και η Πατία Μπινίκου. Γεια σου Μίλτο. Καλησπέρα Μαρία μου. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους σας. Να δούμε την πρώτη ερώτηση, παρακαλώ. Η Μιμή Ντενίση πρωταγωνίστησε στο θέατρο την περσινή χρονιά ως Βασίλισσα Αμαλία, Άννα Καρένινα, Μαντάμ Ορτάνς, Εβίτα Περόν. Για να δούμε λοιπόν οι παίκτες μας αν βρήκαν τη σωστή απάντηση. Ναι, σωστά. Άννα Καρένινα. Οπότε περνάμε στην επόμενη ερώτησή μας και με τους 10 παίκτες που ήταν σωστοί, τι βλέπουμε. Οι μεροληπτικοί τύποι με ενοχλούν γιατί δεν
είναι αντικειμενικοί. Πληρώνουν μεροκάματα. Κάθονται σε ένα μέρος. Δουλεύουν την ημέρα. Τελείωσε ο χρόνος. Να δούμε λοιπόν οι παίκτες μας εδώ τι απάντησαν. Ναι, δεν είναι αντικειμενικοί. Αυτό είναι το σωστό. Η Ιπατία δυστυχώς δεν μας έδωσε απάντηση μέσα στον χρόνο των 10 δευτερολέπτων. Και έτσι είναι εκτός παιχνιδιού. Με τους 9 παίκτες που είναι μέσα στο παιχνίδι, περνάμε στην επόμενη μας ερώτηση. Η Νίτσος Λέρος υπάγεται στην κοινότητα Πάτμου, στην επαρχία Καλύμνου, στην αστυνομία Πειραιά, στην ομαρχία της Σκιάθου. Τελείωσε ο χρόνος και οι παίκτες μας απάντησαν εδώ. Από όλα απάντησαν οι παίκτες μας. Το σωστό είναι στην επαρχία Καλύμνου. Και έτσι μέσα στο παιχνίδι δυστυχώς είναι μόνο ο Δημήτρης και ο Γιώργος. Δυστυχώς δεν λέγω το Δημήτρη και τον Γιώργο, αυτοί καλά που είναι μέσα στο παιχνίδι. Για τους υπόλοιπους που βγήκαν έξω, έχουμε 7 άτομα έξω από την ερώτηση. Είναι η τελευταία ερώτηση του δεύτερου μέρους. Στην ερώτηση αυτή, ακόμα και αν είσαστε και οι δύο σωστοί, ένας από τους δύο θα περάσει την τρίτη φάση, αυτός θα απαντήσει πιο γρήγορα. Καλή επιτυχία εύχομαι και στους δυο σας, Δημήτρη, Γιώργο, να δούμε την ερώτηση. Λέει ο Άρης Δικταίος, στα δέντρα μες στο σούρουπο τα νυχτοπούλια ημώζουν. Δηλαδή, ροχαλίζουν απρεπώς, διονύζουν το είδος, μας κουτσομπολεύουν, θρηνούν, γογγίζουν. Τελείωσε ο χρόνος, να δούμε τι έχουν απαντήσει οι παίκτες μας. Και οι δύο το σωστό. Άρα, βλέπουμε λοιπόν τα ονόματα του Δημήτρη και του Γιώργου στις οθόνες μας, εδώ. Και ο πιο γρήγορος είναι ο Γιώργος. Να το σμένα και 44. Γιώργο μου, τα δώρα που έχεις κερδίσει. Για τον Γιώργο, ένα ταξίδι εκδρομή 4 ημερών για 2 άτομα στο Παρίσι. Περιλαμβάνει ξενοδοχείο, αεροπορικά εισιτήρια και πρωινό. Το Παρίσι είναι σίγουρο από τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου. Ξέρει να κερδίσει και τον πιο δύσκολο επισκέπτη, αφού κάθε λεπτό έχεις κάτι να κάνεις. Σας το προσφέρει Silicol Skin. Silicol Skin για λαμπερή νεανική επιδερμίδα, απαλλαγμένη από σπυράκια και μαύρα στίγματα. Και μαζί μια βαλίτσα Volume της DLC με σήμα το ελεφαντάκι και 5 χρόνια εγγύηση. Ταξιδέψτε με τη νέα τζάμπο βαλίτσα Volume της DLC. Δεν έχουμε όμως μόνο τα δώρα του Γιώργου, έχουμε και τα δώρα για το κοινό μας. Για το κοινό μας απόψε, η BrainLock, η εταιρεία που μελέτησε και καθιέρωσε νέα διεθνή στάνταρτ στα συστήματα συναγερμού, με προϊόντα εξ ολοκλήρου κατασκευασμένα από ρομπότ, σας προσφέρει τη δυνατότητα να γνωρίσετε και εσείς την αξιοπιστία και ασφάλεια με ένα συναγερμό BrainLock στο αυτοκίνητό σας. Επίσης, ένα φορητό στερεοφωνικό συγκρότημα προσφέρουν τα βαπτιστικά Στόβα Κοστέλ, τα επώνυμα βαπτιστικά. Η μοναδική στιγμή της βάπτισης χρειάζεται ξεχωριστή λάμψη. Χαρίστε μαζί με το όνομα «Επώνυμη Πολυτέλεια». Στόβα Κοστέλ, τα επώνυμα βαπτιστικά. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας, μαζί με τον Γιώργο. Εδώ είμαστε λοιπόν στο τρίτο μέρος του παιχνιδιού μας και για να δούμε αν ο Γιώργος θα καταφέρει να κερδίσει το μεγάλο μας δώρο, το οποίο είναι απόψε 1 εκατομμύριο δραχμές μετρητά από την ηλεκτρική σκούπα Hoover. Η μοναδική στον κόσμο Turbo Power της Hoover με το πρωτοποριακό σύστημα περιστρεφόμενου κυλίνδρου τεινάζει και βουρτσίζει το χαλί καθώς το καθαρίζει. Turbo Power της Hoover. Εφεύρεση Hoover. Γιώργο, καλή επιτυχία. Εάν τώρα ο Γιώργος δεν καταφέρει να βρει την σωστή σειρά στις απαντήσεις που θα δει, τότε, ξέρετε, όσοι από τους παίκτες μας βρουν τη σωστή σειρά, θα μοιραστούν 300.000 δραχμές με τρίτα. Είσαι έτοιμος. Ωραία, γύρω μαζί με Γιώργο μου. Λοιπόν, ταξινομήστε, λέει, τις ουσίες, ξεκινώντας από εκείνη με το υψηλότερο σημείο τήξης. Μάλιστα. Λοιπόν, ξέρεις το σημείο τήξης. Ναι. Ναπολεόνικα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία μαζί σου εγώ. Λοιπόν, ο χρόνος είναι 15 δευτερόλεπτα. Όταν τελειώσουν αυτά τα 15 δευτερόλεπτα, τότε θα μου πεις την κατά τη γνώμη σου στη σειρά. Ωραία. Βεβαίως. Ωραία. Καλή επιτυχία σου, εύχομαι. Ο χρόνος για σένα ξεκινάει από τώρα. Είναι το οξυγόνο, το νερό, το υδρογόνο και ο σίδηρος.
Σε ακούω. Είναι ο Σίδρος. Ναι, τέσσερα δηλαδή. Ναι, τέσσερα. Ναι. Τρία. Ναι. Ένα και δύο. Τέσσερα, τρία, ένα και δύο λοιπόν είπες και η απάντησή σου θα εμφανιστεί στις οθόνες μας. Θα ανέβει ψηλά και θα αρχίσουμε να λέμε τα σωστά. Τέσσερα, Σίδηρος. Ναι, είναι το σωστό. Και το ένα που είπες πιο κάτω σωστό είναι μόνο που το 3-2 εκεί με τσάκισες. Είναι 2-1 και 3. Πάμε στο Σίδηρος να ρωτήσουμε ένα σύνδρο υδρογόνο. Μια ερώτηση όχι ιδιαίτερα δύσκολη, δεδομένου ότι 7 από εσάς ήταν σωστοί και πήραν από 42.857 δραχμές ο καθένας. Τα ονόματα των σωστών παιχτών που μοιράστηκαν δηλαδή αυτά τα λεφτά θα τα ακούσετε την ώρα που θα πέφτουν οι τίτλοι τέλους με την υπέροχη και αγγελική φωνή του Πάρη. Λοιπόν, πέρασε καλά εδώ. Εσείς πέρασετε καλά εδώ. Θα δούμε πάρα πολύ σύντομα. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Καλή νύχτα από όλους εμάς και από την Τρελοκοτσίδου. Οι παίκτες που απάντησαν σωστά και κέρδισαν στην τελευταία ερώτηση της απόψινης εκπομπής είναι οι εξής. Αναστασία Μπόκου, Σιμεών Τζολακίδης, Πάπλος Κουτρέλης, Εύφη Νικολακοπούλου, Βασίλης Κάπας, Μάκης Πενταρβάνης και Χρήστος Γιάκαλος. Μείνετε στον Αντένα και καλό σας βράδυ. Την εκπομπή σας προσέφερε το άλλο φέρι. Φέρι Classic. Κοστίζει όσο ένα φτηνό υγροπιάτων, αλλά διαλύει τα λύπη καλύτερα.